Τι κάνετε, αθλητές μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα σας έχω ετοιμάσει ένα πρόγραμμα για όλο το σώμα με δύο αλτήρες. Στόχος του σημερινού προγράμματος θα είναι να κάψουμε όσες περισσότερες θερμίδες είναι εφικτό και λίπος, αλλά ταυτόχρονα να χτίσουμε και εμείς. Ξέρω, ακούγεται αδύνατο, αλλά φυσικά με τη διατροφή, πάντα ρυθμίζοντάς την, μπορούμε να συνδυάσουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα κάνουμε το πρόγραμμα έτσι με αθλητικό τρόπο, μέσα σε 40 δευτερόλεπτα την κάθε άσκηση. Θα ασκούμε με τα βαράκια αντίσταση στους μυς, αλλά ταυτόχρονα, κάνοντάς το έτσι κυκλικά και με γρήγορο ρυθμό μικρά διαλύματα, θα βοηθήσουμε στην απώλεια θερμίδων, όσο το δυνατόν περισσότερο λίπος, αλλά και στον χτίσιμο των μυών. Προγράμματα σαν αυτό είναι πολύ καλά για την καρδιά μας και την αντοχή μας γενικότερα, τη φυσική κατάσταση. Προσπαθήστε να κάνετε όσες περισσότερες επαναλήψεις μπορείτε μέσα σε αυτά τα 40 δευτερόλεπτα και θα δείτε ότι στην πορεία θα αρχίσετε να βελτιώνεστε, θα μεγαλώνουν οι μυς, αλλά ταυτόχρονα και η αντοχή σας. Μόλις τελειώσουμε το πρόγραμμα, προτείνω να το κάνουμε ακόμα μία φορά, δύο ή ακόμα και τρεις, ανάλογα με την αντοχή σας, αλλά και τον χρόνο φυσικά που πάντα διαθέτετε. Ακόμα και μία φορά να το κάνουμε όμως, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Ανατρέξτε στην περιγραφή του βίντεο πριν ξεκινήσετε, σας δίνω διάφορα χρήσιμα link, ανάμεσα στα οποία και ένα βίντεο για ζέσταμα, για όλο το σώμα. Ένα πεντάλεπτο δυναμικό ζέσταμα είναι, δεν θα σας πάρει καθόλου χρόνο, να προετοιμάσουμε τους μυς όλου του σώματος και μόλις είστε έτοιμοι, ακολουθήστε με και πάνω να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα μαζί με την πρώτη άσκηση δυνατά. Θέλει μια σύνθετη άσκηση. Πάμε να πάρουμε τους αλτήρες μας εδώ. Δοκιμάστε λίγο εσείς να την κάνετε μια-δύο φορές να δείτε ποιο βάρος σας ταιριάζει. Πάμε. Σε θέση κάμψεων εδώ, είτε έτσι είτε με τα γόνατα κάτω, αν δυσκολεύεστε. Κάνουμε μια επανάληψη πάνω στους αλτήρες. Εδώ. Σηκωνόμαστε όρθιοι. Κάνουμε πιέσεις όμων. Εδώ. Πάμε. Φύγαμε για 40 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι. Πολύ δυνατή άσκηση. Είμαι σίγουρος ότι το νιώσατε. Κορμό, στήθος, χέρια, γενικά επί σε όλο το σώμα. Θα ανέβηκαν και οι παλμοί, γιατί είναι μια πολύ σύνθετη άσκηση. Δουλεύει όλο το σώμα. Πολύ δυναμική, ανάλογα και με το πόσο βαριά βαράκια έχετε. Θα προσαρμόσετε και τις επαναλήψεις. Ωραία. Ξεκουραζόμαστε λίγο δευτερόλεπτα και πάμε κατευθείαν με τη δεύτερη άσκηση. Να στάσουμε περισσότερο πλάτη τώρα και πίσω το δελτοειδή των ώμων. Θα πάρουμε τις αλτήρες και πάμε εδώ. Σκύβουμε ελαφρώς μπροστά, ξεκλειδώνουμε γόνατα, λεκάνη έξω. Εδώ, οι ώμοι κλειδωμένοι πίσω και πάμε. Μια επανάληψη εδώ, κάνουμε κοπλατική και μια πίσω. Εδώ, για πίσω το δελτοειδή. Κοπλατική και ανοιχτά τα χέρια. Δείτε εδώ τη διαφορά. Πρώτα εδώ, κλειστά και μετά ανοιχτά. Πίσω. Ξύπνητε άσκηση, πάμε δυνατά. Αυτό είναι. Πάει και αυτή. Ανοίξαμε την πλάτη τώρα, τα φτερά. Εδώ, τους ώμους πίσω. Δουλέψαμε όλο το κομμάτι του πίσω μέρους του σώματός μας. Οπότε τώρα ξεκουραστούμε. Πάρτε λίγα δευτερόλεπτα. 20, 30, 40. Όσα πιστεύετε θέλετε εσείς. Αλλά είπαμε θέλουμε να κρατάμε ψηλούς τους παλμούς της καρδιάς. Δεν θέλουμε να ξεκουραστούμε πολύ ώρα. Και φύγαμε με την τρίτη άσκηση δυνατά. Πάμε τώρα να ρίξουμε το βάρος λίγο πιο κάτω στο σώμα, την πίεση. Πάμε, βάζουμε τις αλτήρες εδώ, στο ύψος των ώμων και πάμε. Μέσα από τα 40 δευτερόλεπτα, πρώτα αρχική θέση. Ένα κάθισμα squat και μετά μια προβολή. Πρώτα με το ένα πόδι, πάμε στην αρχική θέση, κάθισμα squat, μετά με το άλλο πόδι. Πήγαμε δυνατά, σφίξτε τον κορμό, λεκάνη, γλουτούς, τετρακέφαλους. Πάμε δυνατά.
Αρμανάσες. Δεν ξεχνάμε να αναπνέουμε. Σωστά, ρυθμικά για να κρατήσουμε περισσότερη ώρα. Αυτό είναι. Αυτή κούρασε πολύ, είμαι σίγουρος. Τα πόδια το έχουν αυτό. Μας κουράζουν, μας εξαντλούν περισσότερο. Μεγάλη μυϊκή ομάδα. Έχω δύο ανάσες. Χειμεδρώνουμε, ανεβάζουμε πολύ παλμούς τώρα. Και φύγαμε δυναμικά με την επόμενη. Μιας και εστιάσαμε αρκετά στους δικέφαλους με τον τρόπο που κρατούσαμε τους αλτήρες, πάμε τώρα για δικέφαλους και στήθος. Με μία άσκηση πάλι. Ξαπλώνουμε πίσω, ανάσκελα. Θα κάνουμε μία πίεση στήθους εδώ με κανονική λαβή, κανονικό άνοιγμα. Κλασικές πίεσεις στήθους με τους αλτήρες. Λίγο πρέπει να κουμπίσουμε μια γόνα στο πάτωμα. Εδώ. Και μία θα ενώνουμε τα βαράκια κλειστά για να μπλέξουμε και περισσότερο έτσι τους δικέφαλους. Πάμε. Μία ανάλυση εδώ. Μία. Πολιτά τα βαράκια. Φύγαμε δυνατά. Προσπαθώ να δώσετε λίγο περισσότερη ένταση, πιο γρήγορο τέμπο στις επαναλήψεις για να γίνει έτσι και πιο αθλητικό το πρόγραμμα. Τελευταίες επαναλήψεις. Αυτό είναι. Killer. Εδώ μπορεί να βάλετε και περισσότερα κιλά. Το στήθος μπορεί να το υποστηρίξει τα περισσότερα κιλά. Και φύγαμε δυναμικά, τελειώνουμε. Πάτε τώρα ή ένα ή δύο βαράκια ανάλογα με το βάρος. Εδώ πάμε να κάνουμε τα sit-ups. Ξαπλώνουμε ανάσκελα. Εδώ ανάλογα με το βάρος που έχετε και μπορείτε. Σηκώνουμε πόδια, αποστρέφουμε λίγο τη μέση. Εδώ, την κάνουμε και λίγο πιο δύσκολη. Και πάμε, σηκωνόμαστε πάνω. Όσο μπορούμε, ελεγχόμενα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Αν κουράζεστε, αφήστε τα πόδια από πίσω του κάθου. Συνεχίστε την έτσι. Σίγουρα έκαψε αυτό. Κάνουμε καλή δουλειά. Πάμε να εστιάσουμε λίγο σε πλάγιους τώρα. Πάλι εγώ θα χρησιμοποιήσω τον ένα αλτήρα. Μπορείτε φυσικά αυτές να τις κάνετε και χωρίς το βαράκι, αν δεν έχετε τόσο δυνατό κορμό. Πάμε στο πλάι, σανίδα. Εδώ. Και φύγαμε. Μικρές βυθίσεις, τη λεκάνη προς τα κάτω. Εδώ. Και δίνουμε έμφαση στους πλάγιους κοιλιακούς. Πάμε. Για 20 δευτερόλεπτα την κάθε πλευρά. 20-25 να υπολογίζεται κάπου εκεί. Αυτό είναι. Θα αλλάζουμε πλευρές στα γρήγορα. Αυτό είναι. Έχουμε πάρει φωτιά. Θα τελειώσουμε τώρα με εστίαση σε χέρια δικέφαλους και τέλος προγράμματος. Και φυσικά επειδή ποτέ δεν θα μελήσουμε τους πλάγιους δελτοειδείς των ώμων, θα είναι και αυτή η σύνθετη άσκηση όπου θα γυμνάσει και τους πλάγιους δελτοειδείς. Φύγαμε εδώ, από αυτό το σημείο. Πάμε μια επανάληψη για δικέφαλους. Εδώ κατεβάζουμε και με λυγισμένους αγκώνες κάνουμε και πλάγιες άρσεις για τους ώμους. Κατεβάζουμε χέρια πάλι κάτω. Κέφαλους. Πλάγιες άρσεις. Πάμε δυνατά.
ταιριαζόμαστε. Θέλω να κάνουμε σωστά τις ασκήσεις. Καθαρά τη μία άσκηση από την άλλη. Με καθαρή τεχνική. Να μην τις μπερδεύουμε τις τεχνικές. Και εδώ τώρα θα δείτε. Παρακολουθήστε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Τελειώνοντας, πάμε. Μπορούμε να χαμηλώνουμε και το ρυθμό, παίρνοντας ανάσες για να βγουν. Αυτό είναι. Θα δείτε ότι το pump θα είναι τρελό. Μόλις τελειώσετε το πρόγραμμα, θα το κάνετε μαζί μου. Έτσι θα επιδιώξουμε να κάψουμε θερμίδες, λίπος ακόμα και γιατί όχι. Αλλά φυσικά και να χτίσουμε εμείς. Αν έχετε τώρα κουράγιο, πάμε να επαναλάβουμε ξανά το πρόγραμμα από την αρχή σε κύκλους. Όσες φορές μπορείτε και έχετε το χρόνο να το κάνετε φυσικά. Άλλη μία, άλλες δύο. Αλλά φυσικά και μια φορά πάρα πολύ καλή δουλειά θα κάνετε, πιστέψτε με. Αν σας άρεσε λοιπόν η σημερινή προπόνηση, αφήστε ένα like. Κάντε εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη, για να μην χάνετε ούτε μία προπόνηση. Και διάφορα άλλα βίντεο με διατροφή και tips, τραυματισμούς, αποκατάσταση. Θα τα βρείτε όλα σε αυτό το κανάλι. Εμείς θα τα ξαναπούμε με το επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε συνεχίστε έτσι. Πάμε δυνατά.